Λοιπόν, παιδιά μου αγαπημένα, εξακολουθούμε να μένουμε σπίτι, περνάμε όμως όμορφα ακούγοντας παραμύθια. Έχουμε συμφωνήσει με το Δήμο Ξάνθης, σας το υπενθυμίζω, ότι θα σας λέμε κάθε μέρα ένα παραμύθι. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και σήμερα θα πούμε τον Πέτρο και την άγνωστη κυρία. Το παραμύθι αυτό έχει και μεγάλη σημασία γιατί είναι διατροφικό. Να δώσουμε σημασία σε αυτά που τρώμε, έτσι αγάπες μου γλυκές. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από το παραμύθι να μαθαίνουμε και διάφορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Συγγνώμη, δεν πειράζει, να σας συστήσω. Ο Στέφανος. Γεια σας, είμαι ο Στέφανος. Στέφανος Βαρελάς που παίζει τη μουσική. Και η Χριστίνα. Η Χριστίνα Κουλουμπή που μαζί θα παίξουμε το παραμύθι. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Παραμύθι τώρα ωραίο ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό ας πούμε όλοι. Κλείστε μάτια και το ποσίγιος τη γυρνά. Θα σας πάμε σε έναν κόσμο μαγικό. Ο Πέτρος και η άγνωστη κυρία. Ένα χειμωνιάτικο απόγευμα στο παρκάκι της γειτονιάς, τέσσερα παιδιά παίζουν κρυφτό. Πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε, κρύφτηκα σου, κρύφτηκα, τώρα βρες με αν μπορείς. Πενήντα πέντε, εξήντα, εξήντα πέντε. Δεν μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς να με βρεις. Ποιος σου λέει δεν μπορώ, ενενήντα εκατό. Ποιος σου λέει δεν μπορώ, ενενήντα εκατό. Το διαβιάνω! Οι φωνές τους και τα γέλια τους ακούγονται τόσο όμορφα που θυμίζουν παλιές εποχές. Τότε που οι γειτονιές ήταν γεμάτες όμορφες μονοκατοικίες, με κήπους, με αυλές, με μυρωδάτα, πολύχρωμα λουλούδια. Ξαφνικά, από μακριά, ακούγονται άγρια γαβγίσματα. Τρέξτε! Φωνάζει ο Κώστας. Ένα από τα παιδιά. Τρία δέσποτα σκυλιά έρχονται από εδώ, τρέξτε! Ώσπου να πει κείμενο, τα τρία από τα τέσσερα παιδιά εξαφανίστηκαν τρέχοντας προς τα σπίτια τους. Αλλά το τέταρτο, ο μικρός Πέτρος, δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, γιατί, για να πούμε την αλήθεια, ήταν λίγο χοντρούλης και δεν ήταν πολύ ευκίνητος. Προσπάθησε να ανέβει σε ένα δέντρο. Προσπάθησε. Όμως πατώντας πάνω σε ένα του κλαδί, το λύγησε, το έσπασε και βρέθηκε φαρδής πλατής κάτω στο χώμα. Απελπισμένος έβαλε τα κλάματα. Τι έπαθα, κακομοίρη. Τώρα τι θα κάνω. Τι θα κάνω, θα με φάνε τα σκυλιά. Είμαι κρίμα ο κακομοίρης. Σκεπάζοντας με τα μακουλά χεράκια του τα μάτια του έκλαιγε. Ήταν φοβισμένος. Δεν είδε ότι τα αδέσποτα σκυλιά τον προσπέρασαν χωρίς να του δώσουν καμία σημασία. Φοβισμένος καθώς ήταν. Δεν είδε ότι τα αδέσποτα σκυλιά τον προσπέρασαν χωρίς να του δώσουν καμία σημασία. Συνέχισε λοιπόν ο κακομοίρης τα κλάματα, η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά. Πάει να σπάσει η καρδούλα μου. Αχ, τι έκανα, τώρα θα κλαίει η μανούλα μου, θα με περιμένει στο σπίτι και εγώ δεν θα γυρίσω. Τότε ακούστηκε μια μαγική μουσική και μια γλυκιά φωνή είπε: Γιατί κλαις? Μα τι έχεις κι όλο κλαις? Μα τι έχεις κι όλο κλαις? Αγοράκι μου γλυκό. Αγοράκι μου γλυκό.
Πάψε πια και μην φοβάσαι. Πάψε πια και μην φοβάσαι. Είμαι πλάι σου εγώ. Είμαι πλάι σου εγώ. Πάψε πια και μην φοβάσαι. Είμαι πλάι σου εγώ. Έβγαλε τα χέρια του από τα μάτια του και είδε μπροστά του μια παράξενη γυναίκα ντυμένη πάρα πολύ όμορφα, πολύχρωμα. Τάχασε και σταμάτησε αμέσως το κλάμα. «Ποια είσαι?» τη ρώτησε. «Πρώτα θα μου απαντήσεις αυτό που σε ρώτησε και μετά θα σου πω. Γιατί κλαις?» «Δεν κλαίω πια.» «Ωραία. Γιατί έκλαιγες?» «Γιατί φοβήθηκα κάτι σκυλιά. Ήθελα να τρέξω να πάω στο σπίτι μου γρήγορα. Αλλά δεν μπορούσα να τρέξω όπως όλοι οι άλλοι οι φίλοι μου που μου πήγανε στο σπίτι τους.» «Γιατί δεν μπορούσες, ξέρεις?» «Ναι, νομίζω ότι ξέρω. Γιατί...» «Γιατί είσαι πιο βαρύς από ό,τι πρέπει και δεν μπορείς να τρέξεις όπως τα άλλα παιδιά.» «Ναι, σωστά τα λες», είπε ο Πέτρος. «Αλλά δεν μου είπες ποια είσαι, ε?» «Καλά, δεν βλέπεις το φουστάνι μου. Δεν κατάλαβες ποια είμαι.» «Το βλέπω, αλλά δεν κατάλαβα.» «Μια στιγμή να συστηθώ. Είμαι η κυρία Σαλάτα.» «Η κυρία Σαλάτα?» «Ναι.» «Είμαι η όμορφη Σαλάτα, πρώτο πιάτο ξαγουστώ.» «Είμαι η όμορφη Σαλάτα, πρώτο πιάτο ξαγουστώ.» «Σαλάτα, είσαι πολύ όμορφη», επανέλαβε ο μικρός, «αλλά δεν σε ξέρω.» «Δεν θέλεις να με ξέρεις, γιατί δεν είναι δυνατό να μην με ξέρεις», είπε έντονα η άγνωστη κυρία. «Δεν ξέρεις την ντομάτα?» «Τι ξέρω, αλλά μου αρέσει να τη βλέπω μόνο που είναι ολοκόκκινη, αλλά δεν θέλω να την τρώω.» «Το μαρούλι, δεν το ξέρεις?» «Το μαρούλι το ξέρω να το βλέπω, αλλά δεν παρέσει.» «Το λάχανο, τις πιπεριές, το αγγούρι, το καλαμπόκι, τα φασολάκια, τα παντζάρια, τα καρότα.» «Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα ξέρω όλα αυτά», είπε δειλά ο μικρός. «Αλλά δεν σ' αρέσουν.» «Ναι, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά.» «Δεν τολμώ να το πιστέψω, δεν σ' αρέσουν όλα αυτά.» «Όχι, δεν...» «Όχι, όχι, τι να πω, τι να πω.» «Ούτε τα αγκουράκι μ' αρέσει.» «Δεν σ' αρέσει τα αγκουράκι?» «Όχι, όχι, όχι, το είπα κιόλας.» «Μη μου πεις, θα τρελαθώ.» «Τα καρότα...» «Τα καρότα, όχι, οι μελιτζάνες.» «Όχι, δεν μ' αρέσουν ούτε τα καρότα ούτε οι μελιτζάνες.» «Πάλι όχι, τι να πω, τι να πω.» «Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τι σ' αρέσει παρακαλώ?» «Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τηγανιτές πατάτες.» «Μ' αρέσει το βούτυρο πάνω στο ψωμί.» «Με τη μαρμελάδα μ' αρέσει.» «Ναι.» «Μ' αρέσουν πολύ τα γαϊδάκια που είναι μέσα στα σακουλάκια.» «Ναι, ναι, ναι.» «Τα τσίπς μ' αρέσουν.» «Τα τσίπς τα αλμυρά.» «Ναι, ναι.» «Ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ και όταν με πηγαίνει η μαμά μου στα μαγαζιά μου αγοράζει, τα χάμπουργκερ μ' αρέσουν.» «Ναι, ναι.» «Μ' αρέσει και το popcorn όταν πηγαίνω στο σινεμά.» «Μ' αρέσουν οι σάλτσες.» «Πώς μ' αρέσουν οι σάλτσες.» «Τρελαίνομαι και για τις σάλτσες.» «Και ακόμα.» Ξέρω. Μη συνεχίζεις, δεν θέλω να ακούσω άλλα.» «Όχι, οι πίτσες.» «Πες μου μόνο.» «Όχι, θα πω και τα πίτσες και τα παγωτά μ' αρέσουν.» «Πες μου μόνο, η μαμά σου δεν σου λέει πως αυτά δεν είναι καλά και πως με αυτόν τον τρόπο δεν τρέφεσαι σωστά?» «Ναι, μου το λέει. Αλλά εγώ κλαίω, φωνάζω και γκρινιάζω και τα καταφέρνω και μου το παίρνω.» «Και εκείνη υποχωρεί, ε?» «Ναι, ναι, ναι. Γιατί της λέω θα μείνω νηστικός άμα δεν μου τα πάρεις.» «Και έτσι πετυχαίνεις αυτό που θέλεις, ε?» «Η αλήθεια είναι ότι πετυχαίνω.» «Και δεν καταλαβαίνεις πως έτσι κάνεις κακό στον εαυτό σου?» «Όχι, δεν το καταλαβαίνω μέχρι πριν από λίγο. Δηλαδή τώρα αρχίζω και το καταλαβαίνω. Τώρα όμως κινδύνεψα και φοβήθηκα πολύ και ναι. Αυτό το λέω ειλικρινά ότι τώρα.» «Τότε η κυρία Σαλάτα πήρε ύφος περισπούδαστο και είπε πολύ σοβαρά: να σου πω κάτι.
Όλες οι τροφές είναι καλές. Ναι. Φτάνει να γίνονται καλοί και σωστοί συνδυασμοί. Δηλαδή? Να, ας πούμε, οι σαλάτες που εσύ δεν θέλεις ούτε να τις δεις, ούτε να τις ακούσεις, ξέρεις πόσο καλό μπορούν να σου κάνουνε? Όχι. Σου δίνουν ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός. Είναι πολύ νόστιμες και ακόμα δεν προσθέτουν βάρος. Τι λες, να σου δώσω κάποιες συνταγές να τις πας τη μαμά, θέλεις? Δεν προσθέτουν βάρος, είπες, είναι σίγουρο? Σιγουρότατο. Α, ναι. Τότε θέλω, είπε πρόθυμα ο Πέτρος. Έτσι, μπράβο. Βάλε με λοιπόν και εμένα στο τραπέζι σου και θα με θυμηθείς. Η διατροφή είναι σπουδαίο πράγμα, να το ξέρεις. Είσαι μικρός και τώρα χτίζεται ο οργανισμός σου. Αν δεν προσέξεις, μπορείς πολλά να πάθεις. Γεια σου. Γεια σου, είπε ο Πέτρος σχεδόν μαγεμένος από τη γλύκα της κυρίας Σαλάτας. Σήκωσε το χεράκι του να τη χαιρετήσει όταν, όπου είδε ότι εκείνη είχε εξαφανιστεί και κάνε μια έτσι και τι περίεργο. Στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο βιβλίο και άρχισε να διαβάζει. Σαλάτες, συνταγές για όμορφες σαλάτες. Από εδώ και μπρος θα τρώω πάντα σαλάτα. Ω, σκέφτηκε και έτρεξε στη μαμά του χαρούμενος φωνάζοντας, μαμά, μαμά, σου φέρνω ένα βιβλίο με σαλάτες. Μαμά, μαμά, έρχομαι. Και να τελείωσε το παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα με παραμύθια. Για σας, παιδιά!